Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα. Πώ λέμε το ιστορικό μα, το ψυχολογικό μα ιστορικό δηλαδή, το οικογενειακό μα ιστορικό δηλαδή, σε μια νέα γνωριμία. Αγαπητή κυρία Θέκλα, γεια σα. Χαίρετε. Ήθελα να σα ευχαριστήσω γιατί περίπου εδώ και 3 με 4 χρόνια, από το 2019, ίσω και λίγο νωρίτερα, δεν θυμάμαι ακριβώ, σα παρακολουθώ. Και όσο μου το επιτρέπει η εργασία μου και ο χρόνο που έχω, βλέπω συχνά και τακτικά σχεδόν καθημερινά βιντεάκι. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ να βρω τον εαυτό μου και να ανασυγκροτηθώ. Ευχαριστώ από καρδιά. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γι' αυτό και έχω πάρει κάποια βιβλία σα και τα διαβάζω συχνά πυκνά. Αντιμετωπίζω μετά το χωρισμό μου πριν δυόμιση χρόνια ένα πολύ σοβαρό θέμα οικογενειακό μαζί με την αδελφή μου, με τον πατέρα μου. Με τον πατέρα που έχουμε, τοξικός, ναρκισιστής, με χειραγώγηση, προσβολές, υποτίμηση και πολλά άλλα. Λυπάμαι. Λυπάμαι που έχετε να αντιμετωπίσετε έναν τέτοιο πατέρα. Ευτυχώς προσπαθούμε να επιλύσουμε οικονομικά και κληρονομικά ζητήματα, για τα οποία είναι πλήρως αποκλειστικά υπεύθυνο και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Το εύχομαι να τα καταφέρετε. Φυσικά είναι ανύπαρκτο ως προς το να αντιληφθεί τι έχει προκαλέσει. Σιγά να αντιληφθεί κανείς ναρκισσος, γονέας ή σύντροφο, τι προκαλεί. Καμία σχέση. Θέλουμε φυσικά να φύγουμε από το, μέρος, από το μέρος στο οποίο μένουμε τώρα και να μετακομίσουμε κάθε μια σε διαφορετικά μέρη, ελπίζοντας σε καλύτερο μέλλον. Σας το εύχομαι κορίτσια. Θέλω τόσο πολύ να, καταλα να κατασταλάξει η εργασία μου που χρόνια παλεύω να ισορροπήσω, να βρω έναν άνθρωπο να με αγαπά και να με καταλαβαίνει και να ζήσω φυσιολογικά μια όμορφη ζωή, ψυχικά και σωματικά. Σου το εύχομαι, κούκλα μου, και σένα και σε όλου όσοι το επιθυμούμε. Το μόνο μου θέμα, κάτι σαν μικρό φόβο, είναι πώ θα μπορέσω να γνωρίσω κάποιον και να του διηγηθώ όλα όσα μου έχουν συμβεί. Να του μιλήσω για μένα και να μην νιώσει άσχημα ή να έρθει σε δύσκολη θέση. Αναρωτιέμαι. Άρα η να ερθει σε δυσκολη θεση αναρωτιεμαι αρα η εννοια σου είναι πώ αυτό να μην νιώσει άσχημα και να έρθει σε δύσκολη θέση. Σημειώνουμε. Αν θέλετε κάνετε ένα vlog για περιπτώσεις καινούριας γνωριμίας και πώς επικοινωνείς τη δύσκολη ζωή που έχεις βιώσει, χωρίς να φοβάσαι ότι θα σε απορρίψει. Ευχαριστώ. Αφορμή στάθηκε το βίντεο που είδα στο κανάλι για τη ψυχική υγεία, ευεξία και ισορροπία και μου γεννήθηκε αυτή η απορία. Εύχομαι ότι... Τι καλύτερο. Και σε σένα φίλοι εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και πάμε να απαντήσουμε το ερώτημά σου. Πάμε να δούμε τι θα σου πούμε. Λοιπόν, καταρχάς, όπως σου είπα και προηγουμένως, λυπάμαι και συμπονώ την κατάσταση. Λυπάμαι για όσα έχει βιώσει και συμπονώ την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι εύκολη κατάσταση. Και ο σου και η διαχείριση ενός τοξικού, να αρκισιστή πατέρα, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, όλα αυτά είναι δύσκολα. Αγάπη μου, οι ανησυχίες όμως που έχεις και τα ερωτήματα που θέτεις, με κάνουν να σκέφτομαι, μην τυχόν και είσαι ένα πρόσωπο που ρέπεις προς τη συνεξάρτηση. Γιατί η έγνοια σου δεν είναι... Μην τυχόν και κάποιος που ακούσει τη δύσκολη ζωή που είχες μέχρι τώρα ε, την χρησιμοποιήσει τη δύσκολη ζωή που είχες, που είχες μέχρι τώρα, τη γνώση για τη δύσκολη ζωή που είχες μέχρι τώρα, τη χρησιμοποιήσει εναντίον σου και σε καταπιέσει μέσα στη σχέση ή σε κακοποιήσει ψυχικά μέσα στη σχέση λέγοντας σου σιγά εσύ έχεις βιώσει τόσα, τι είναι αυτό που σου λέω τώρα, τι είναι αυτό που σου κάνω τώρα, η έγνοια σου είναι. Μην τυχόν και ο άλλο, νιώθει άσχημα, νιώσει άσχημα με ακούσει τη ζωή σου, μην τυχόν και ο άλλο αισθανθεί άβολα, και μην τυχόν και σε απορρίψει αν ακούσει ότι είχε δύσκολη ζωή. Θέλεις δουλειά. Θέλεις δουλειά με τον εαυτό σου. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Χρειαζόμαστε όλη ψυχοθεραπεία. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς. Επειδή αγάπη μου, όταν μπαίνουμε σε μια νέα σχέση, η έγνοια μας πρέπει να είναι. Μην τυχόν και επιλέξουμε ξανά έναν μαλάκα. Να μοιάζει τον μπαμπά μα ή να μοιάζει τον πρώην μα που μα έχει κακοποιήσει. Όχι μην τυχόν και μα απορρίψει κάποιο επειδή εμεί έχουμε περάσει δύσκολη ζωή. Η δύσκολη ζωή που έχουμε περάσει είναι το παράσιμό μα. Το ότι είμαστε survivors, ότι είμαστε επιζώντε και επιζούσε μια δύσκολη ζωή, είναι κάτι για το οποίο νιώθουμε περηφάνεια. Είναι όμορφα να νιώθουμε περηφάνεια και να νιώθουμε ότι έχουμε δοκιμαστεί σε δύσκολες συνθήκες, άρα μπορούμε να καταλάβουμε και τους άλλους ανθρώπους καλύτερα και άρα μπορούμε να προσαρμοστούμε καλύτερα στις νέες συνθήκες ζωής. Μέσα από τις δυσκολίες ο άνθρωπος μιλεύεται. Μέσα από τις δυσκολίες ο άνθρωπος μεγαλώνει πνευματικά. Μέσα από τις δυσκολίες ο άνθρωπος γίνεται καλύτερος. Λες ότι εδώ και τρία χρόνια περίπου 4, παρακολουθείς τα βίντεο στο κανάλι μας. Παρακολουθώντας τα βίντεο στο κανάλι μας λες ότι έχεις βοηθηθεί στο να νιώσεις καλύτερα στη ζωή σου και να βάλεις τη ζωή σου σε καλύτερο δρόμο. Άρα θέλω να πας στο playlist ε, με τίτλο «Συνεξάρτηση» και να αρχίσεις να βλέπεις ξανά ίσως, αν τα έχεις δει ξανά, εκείνα τα βίντεο και να καταλάβεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι όταν μπαίνουμε σε μια νέα σχέση όταν προχωρούμε στη ζωή μας, να το κάνουμε από ένα χώρο στον οποίο νιώθουμε, συναισθανόμαστε, αντιλαμβανόμαστε, καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε την αξία μας. Την αξία σου. Καταλαβαίνω ότι ο πατέρας σου δεν εκτιμάει την αξία σου, ούτε σένα, ούτε τις αδερφής σου. Καταλαβαίνω ότι πιθανόν και ο πρώην σου να μην εκτιμούσε την αξία σου, δεν μάζελες πληροφορίες για το γιατί χώρισε. όμως συνήθως τα παιδιά τοξικών πατεράδων και τοξικών μητέρων καταλήγουμε ή καταλήγουν να ελκύονται από ανθρώπους εξίσου τοξικούς και να θεωρούν φυσικό και φυσιολογικό μέσα στη σχέση την ερωτική που θα δημιουργήσουν να τους συμπεριφέρονται οι σύντροφοι τους όπως τους συμπεριφέρονταν οι γονεί του. Ειδικά οι άνθρωποι που δεν είναι ιδιαίτερα ψυχοεκπαιδευμένοι ή δεν έχουν περάσει από την ψυχοθεραπεία και την αυτογνωσία. Τα ερωτήματα που θέτεις, ξαναλέω, αυτά τα ερωτήματα από μόνα τους μου δίνουν εμένα προσωπικά την πληροφορία ότι χρειάζεται να αγαπήσεις και να εκτιμήσεις περισσότερο τον εαυτό σου. Χρειάζεται να ενδυναμωθείς ψυχικά και συναισθηματικά. Και να μάθεις ότι οτιδήποτε κι αν έχεις περάσει στη ζωή σου στο παρελθόν, οτιδήποτε και αν έχεις περάσει, από τη στιγμή που το έχεις ξεπεράσει και που το πρόβλημα, τα προβλήματα τα έχεις επιλύσει, δεν είναι κάτι για το οποίο να πρέπει να ανησυχεί. Αντιθέτω, είναι κάτι για το οποίο να αισθάνεσαι υπερήφανη που έχεις καταφέρει να περάσεις από δύσκολους δρόμους και να βγεις νικήτρια. Από την άλλη όμως, εφόσον είσαι εδώ στο κανάλι μας, θα έχει δει τις τελευταίες μέρες που μιλάμε πολύ για τα τραύματα της παιδικής ηλικία και για τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικούς στρες. Από την άλλη, τα τραύματα μας, Όλα αυτά τα αρνητικά που έχουμε βιώσει ω παιδιά, ω έφηβοι και ω νεαροί ενήλικε μπορεί να μα έχουν κάνει μέσα μα συναισθηματική και ψυχική ζημιά και μπορεί όντω να μα προκαλούν φόβο ότι θα ξαναπάθουμε τα ίδια, φόβο ότι μπορεί να φάμε απορρίψει, φόβο ότι μπορεί να μην αξίζουμε και τόσο πολύ. Άρα, η απάντηση και σε αυτό είναι πάλι η ψυχοθεραπεία. Δεν θα σου πω εγώ πότε μιλάς για το παρελθόν σου σε μια νέα γνωριμία. Δεν θα σου πω. Γιατί. Γιατί αν σου πω να αργήσεις να μιλήσεις για το παρελθόν σου σε μια νέα γνωριμία, τότε μπορεί γνωρίζοντας έναν νέο άνθρωπο, όταν εσύ δεν, δεν μιλήσεις για σένα, δεν δώσεις αρκετές πληροφορίες για σένα, ο, ο νέος ο άνθρωπος να θέλει να έχει την καλή διάθεση αλλά να μην έχει τα δεδομένα για να μπορέσει να σε καταλάβει. Ή όταν γνωρίζει έναν νέο άνθρωπο, ο οποίο αυτό ο νέο άνθρωπο μπορεί να έχει κάποια στοιχεία στην προσωπικότητα του, στη δομή τη προσωπικότητα του, που να τον κάνουν ένα κατάλληλο σύντροφο για σένα, αν εσύ του μιλήσει νωρί για τι δυσκολίε τη παιδική σου ηλικία και για όσα έχει βιώσει με τον πατέρα σου, με τον πρώην σου κλπ., κλπ μπορεί το γεγονό ότι θα του τα πει να του δώσει την ευκαιρία να δείξει την αρνητική πλευρά του εαυτού του και να γλιτώσει γρήγορα από αυτό. Τι εννοώ. Μου έλεγε μια κοπέλα πρόσφατα ότι έκανε μια γνωριμία μέσω διαδικτύου. Και δεν είχαν βρεθεί καν και από κοντά με αυτόν τον τύπο. Ήταν ένα τύπο, λέει, ο οποίο τη είχε πει ότι νοσούσε με κορονοϊό και ότι θα, μπορούσε να... έπρεπε να βγει από την καραντίνα για να συναντηθούν. Και μιλούσαμε βιντεοκλήσει. Σε κάποια φάση, μου λέει, μου έκανε κάποιε ερωτήσει, οι οποίε με έκαναν να νιώσω άβολα. Και δεν του τι απαντούσα τι ερωτήσει που μου έκανε. Οπότε αυτό μου την είπε ότι είμαι χειριστική, επειδή δεν απαντάω στι ερωτήσει του. Και εγώ μου λέει, του είπα ότι ξέρεις επειδή οι γονεί μου ήταν πολύ αυστηροί μαζί μου και μου έκαναν καθημερινό ανάκριση γιατί τι έγινε στο σχολείο, τι έγινε όταν βγήκα για βόλτα με τις φίλες μου, τι μου είπε ο ένας, τι μου είπε ο άλλος, όταν κάποιος με ρωτάει επιτεχτικά μια ερώτηση του είπε, εγώ παγώνω και δεν μπορώ να απαντήσω. Και τότε αυτό τη είπε το γνωστό παραμυθάκι που λέτε όλε για του γονεί σα και οι γονεί σα που σα έχουν προκαλέσει ψυχολογικά. Και πικαλείστε του γονεί σα για να βγείτε από τη δύσκολη θέση όταν μπιάνεστε στα ψέματά σα. Έτσι τη είπε. Και μου γράφει τότε η κοπέλα. Τότε χτύπησε η καμπάνα. Είδα την κόκκινη σημαία μπροστά μου ότι αυτό ο άνθρωπο δεν είχε συνέστηση και ίσω ήταν άρχισο. Και του είπα, Να σε καλά δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε και σταμάτησα να μιλάω μαζί του. Δηλαδή, το να πεις νωρί κάτι μπορεί να είναι χρήσιμο. Μπορεί να, μπορεί να, μην είναι και χρήσιμο. Δηλαδή, σε άλλη περίπτωση, άλλη περίπτωση, άλλη κοπέλα, η οποία πολύ νωρί τη γνωριμία της με τον νέο της σύντροφο, που είχε πέσει με τα μούτρα, που είχε ερωτευτεί παράφορα, Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι ο κεραυνοβόλο έρωτα είναι επικίνδυνο. Είχε νιώσει μια έντονη έλξη για αυτόν τον άνδρα, η οποία εκ των υστέρων αποδείχθηκε ψυχοπαθολογική. Κάθισε και του εξιστόρισε όλα τα προβλήματα τη οικογένεια τη, όλα όσα βίωσε μικρή, για το διαζύγιο των γονιών τη, για το γεγονό ότι η μάνα τη είχε απατήσει τον πατέρα τη και ένα σωρό άλλα θέματα. Κάθισε και του τα από τον πρώτο καιρό. Όταν λέει πέρασε ο μήνα του μέλητο, ή η περίοδο του love bombing, θα έλεγε κάποιο που κάνει ένα ναρκισσό, αυτό άρχισε να τι τα χτυπάει μετά. Να τι λέει: Α, κάνει έτσι, λε το ένα, λε το άλλο, κάνει αυτή τη συμπεριφορά, θα είσαι κι εσύ σαν τη μάνα σου η οποία απάντησε τον πατέρα σου. Ή μου είπε ψέματα, ή κρίνω ότι μου είπε ψέματα, άρα θα λε κι εσύ ψέματα, όπω έλεγε ψέματα η μάνα σου στον πατέρα σου, ότι πήγαινε να βρει τον κόμενο. Δηλαδή αυτές τις πληροφορίες που του είχε δώσει αυτή η κοπέλα επειδή τον εμπιστεύτηκε τυφλά στην πολύ αρχή της γνωριμίας της, αυτός μετά της χρησιμοποιήσει ως όπλα εναντίον της. Και ευτυχώς η κοπέλα αυτή άνοιξε τα μάτια της, είδε την πραγματικότητα και σηκώθηκε και έφυγε. Άρα δεν θα σου πω πότε λε για την παιδική σου ηλικία ή για τη δύσκολη ζωή σου σε έναν άνθρωπο που γνωρίζεις, γιατί μπορεί λέγοντας και νωρίς να προστατευτείς. Μπορεί λέγοντας και νωρίς να πάθεις ζημιά. Αυτό που θα σου πω που είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο, είναι ότι πρέπει να πάρεις αυτά τα θέματα στη ψυχοθεραπεία. Πρέπει να τα διαχειριστείς ψυχοθεραπευτικά. Καλά τα βιντεάκια τα ψυχοεκπαιδευτικά εδώ στο YouTube, καλά όσα λέμε δυναμωτικά κλπ. κλπ. Όμως, αν δεν πάει ο καθένας από εμά να κάνει προσωπική ψυχοθεραπεία και να αντιμετωπίσει τα θέματα του και να τα επιλύσει, θα τα βρίσκει συνέχεια μπροστά του. Όχι γιατί οι άλλοι θα τον απορρίπτουν επειδή πέρασε δύσκολη ζωή, όχι γιατί οι άλλοι θα νιώθουν άβολα, γιατί ο εαυτό του, το τραυματισμένο ψυχικά παιδί που έχει μέσα του, θα βγαίνει προ τα έξω και θα τον σαμποτάρει και θα τον μπλοκάρει στη συνέχεια της ζωή του. Άρα πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία και δώσει τον εαυτό σου το χρόνο να συνέλθει πρώτου πα στην επόμενη γνώριμια. Και όταν θα πας στην επόμενη γνωριμία, μετά που θα έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, θα νιώσεις από μόνη σου πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσεις για αυτά που σε απασχόλησαν στο παρελθόν. Και υπάρχει μια διαφορά. Όταν μιλάμε για κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν και πλέον το έχουμε δουλέψει ψυχοθεραπευτικά και συναισθηματικά το έχουμε ξεπεράσει, μιλάμε γι' αυτό χωρίς ένταση, μιλάμε γι' αυτό χωρίς ιδιαίτερο χρωματισμό της φωνής, και μιλάμε γι' αυτό χωρίς να αναστατωνόμαστε. Όταν όμως δεν το έχουμε δουλέψει ψυχοθεραπευτικά, όταν δεν το έχουμε ξεπεράσει συναισθηματικά, όταν μιλάμε γι' αυτό που μας έχει ταλαιπωρήσει στο παρελθόν, το ξαναβιώνουμε, τρώμε φλασιά, που λένε στην αρκό, έχουμε flashback, και τότε μπαίνουμε στη ψυχική και συναισθηματική κατάσταση που ήμασταν όταν πρωτοπάθαμε το τραύμα. Οπότε κάτω από αυτές τις συνθήκες, όταν θα πρέπει να διηγηθώ τη ζωή μου σε έναν νέο άνθρωπο που γνωρίζω, ενώ δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία να ξεπεράσω συναισθηματικά και ψυχικά αυτά που μου συνέβησαν, με το που θα τα διηγηθώ θα τα αναβιώσω. Και αντιλαμβάνεστε την πέρδεμα θα γίνει εκεί. Ξέρω ότι περιμένουμε τον έρωτα ως Θεό, περιμένουμε τον έρωτα ως σωτήρα, περιμένουμε τον έρωτα για να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας, να νιώσουμε επιτέλους καλά, το λέμε σε πολλά βίντεο αυτό. Αλλά χρειάζεται να λύσουμε τα ζητήματα μας πρώτα. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Χρειάζεται να θεραπεύσουμε το πληγωμένο παιδί που έχουμε μέσα μας πρώτον μπούμε σε μια καινούργια περιπέτεια όπως είναι ο έρωτας. Θα ήθελα να διαβάσω και στα σχόλια τις απόψεις σας για το πότε μιλάμε και πότε λέμε για αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν κατά τη γνώμη μου μετά που τα έχουμε ξεπεράσει και μετά που έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία πάνω σε αυτά μπαίνουμε σε μια νέα σχέση αλλά θα ήθελα να δω και τις δικές σας απόψεις την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους Γεια yeah.